πείτε μας και τη δική σας θέση, γιατί όπως διαμορφώνουν τα πράγματα, πρέπει να βγαίνει τώρα ο καθένας που είναι μέσα στη λίστα να λέει γιατί είναι και γιατί δεν θα πρέπει να είναι. Εντάξει, ευχαριστώ για την ευκαιρία, γιατί από ό,τι έχω αντιληφθεί υπάρχουν και άλλοι που έχουν τα ίδια προβλήματα με τα δικά μου. Εμένα η γυναίκα μου είχε ένα δάνειο 45.000 μέχρι το 2015, το οποίο πλήρωνε κανονικά τις δόσεις του. Όσοι έχουν συνεργαστεί με τις συνεργατικές γνωρίζουν ότι την ώρα που κάνεις το δάνειο, υπογράφει, σου δίνει η συνεργατική ένα συμβόλαιο για ασφάλεια ζωής, το οποίο είναι 100.000, το οποίο η συνεργατική θα πάρει τα λεφτά σε περίπτωση θανάτου τα λεφτά που χρωστεί. Και τα υπόλοιπα τα παίρνει ο δικαιούχος. Εμένα η γυναίκα μου επλήρωνε κανονικά το δάνειο της, αλλά πέθανε στο τέλος του 2015. Οπότε εγώ περίμενα να ξοφληθεί το δάνειο και να πάρω εγώ τα υπόλοιπα των 100.000 ευρώ. Όταν προσέγγισα την συνεργατική εταιρεία να ξεκινήσουμε να συζητούμε, η συνεργατική δεν θεωρούσε ότι το δάνειο έπρεπε να ξοφληθεί από την ασφαλιστική. Περίμενα να το πληρώσω εγώ τα λεφτά και να τρέχω εγώ με την ασφαλιστική. Και εγώ είχα μια συζήτηση μαζί τους. Γιατί η ευθύνη δεν ήταν δική μου, ήταν να έπρεπε να εισπράξουν τα λεφτά και να αποδώσουν εμένα τα υπόλοιπα. Την ώρα όμως κάναμε τις συζητήσεις, ξεκίνησε η διάλυση του συνεργατισμού, έδωσαν το δάνειο στην Αλταμίρα. Η ασφαλιστική εταιρεία είχαμε εντάσεις, γιατί συνέχισε να χρεώνει ασφαλεία τη ζωή στη γυναίκα μου, παρόλο που ήξερα ότι είναι πεθαμένη. Και βασικά θεώρησα ότι, ας το πω διαφορετικά, δεν έξερα τίποτα να κάνω. Όμως τώρα με τη δημοσιοποίηση, η αλήθεια είναι ότι έπιασα πολλά καλές συμβουλές και ελπίζω να λύσω το πρόβλημα μου. Και πρέπει να πω ότι αν μετά από την ούλα καταλήξω να πάρω τα λεφτά, το έχω ήδη ανακοινώσει ότι θα δώσω τις 5.000 στο αντικαθήκον σύστημα. Οι οικολόγοι τι αποφάσισαν να ψηφίσουν σήμερα, κύριε Θεοπέμπτου? Δημοσιοποίηση. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.